Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία πριν τη διάλυση αυτής της Βουλής, σε μια περίοδο που ο κόσμος ολόκληρος, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, παντού, ζει υπό το καθεστώς της μεγάλης ανησυχίας, ακούγοντας για εξελισσόμενη τραπεζική κρίση, βλέποντας από τη μία μεριά τον πληθωρισμό και από την άλλη μεριά την στασιμότητα να απειλεί το μέλλον του. Και θέτουν το ερώτημα στην κυβέρνηση. Πώς πάει το πράγμα? Και βγαίνει ο κύριος Σταϊκούρας, τον άκουσα χτες, και μίλησε περί θωρακισμένης οικονομίας και τραπεζών που είναι απολύτως ασφαλείς. Λες και δεν πέρασαν 15 χρόνια, όχι, 15 μέρες από την κρίση του, τη σύψη, ποια κρίση, του 2007-2008, τότε που μια άλλη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλούσε για θωρακισμένη Ελλάδα και για ασφαλείς τράπεζες. Ο κόσμος εκεί έξω, φαντάζομαι ισχύει αυτό και για εσάς, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, σίγουρα ισχύει για μας, έρχονται και μας ρωτάνε, έχουμε μπροστά μας ένα νέο 2008 με την τραπεζική κρίση, με τα ντόμινο που πέφτουν? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά σήμερα τα πράγματα είναι χειρότερα από το 2008. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για αυτή την καπιταλιστική παγκόσμια σύψη. Δεν θα μιλάμε για κρίση πια, νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για σύψη. Το 2008 οι τράπεζες... Χαίρετε κύριε Υπουργέ. Το 2008 οι τράπεζες την ώρα που κατέρεαν, αποκαλυπτόταν κιόλας γιατί κατέρεαν. Υπήρξε απροκάλυπτη απάτη, όχι μόνο στη Lehman Brothers, αλλά στο σύνολο του τραπεζικού τομέα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπήρξε αρπακτικός δανεισμός, το λεγόμενο predatory lending. Υπήρξε μια μαφιόζικη σύμπραξη μεταξύ της Standard & Poor's, της Moody's, των λεγόμενων εταιριών αξιολόγησης και των τραπεζιτών, οι οποίοι προσπαθούσαν ουσιαστικά να πουλήσουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες στους πελάτες τους. Υπήρχε ένα ξεχαρβάλωμα ελεκτικών μηχανισμών και μπορούσες να πεις ότι για όλους αυτούς τους λόγους είχαμε την τραπεζική κατάρρευση της ΥΠΣ του 2008. Σήμερα, ναι, πράγματι, αν κοιτάξουμε λίγο τα βιβλία, τα λογιστικά της Silicon Valley Bank, που ήταν πρώτο ντόμινο που έπεσε, ναι, υπήρξε μια ανοησία, μια ανόητη στρατηγική. Η τράπεζα είχε αναλάβει πολύ ψηλό ρίσκο όσο αφορά τα επιτόκια και ταυτόχρονα βασιζόταν σε ανασφάλιστους καταθέτες με πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που ήταν ασφαλισμένα. Ναι, η Credit Suisse έχει μια προϊστορία συναλλαγών και διαπλοκής με εγκληματίες, με απατεώνες, με διεφθαρμένους πολιτικούς. Όμως, αντίθετα με το 2008, σήμερα δεν έχουμε αυτές τις εκτεταμένες απάτες που είχαμε το 2008. Δεν έχουμε σοβαρές παραβιάσεις των νέων κανόνων. Οι τράπεζες, είτε ήταν η Credit Suisse, είτε η SVB, είτε είναι οι ελληνικές, υποτίθεται ότι έχουν μια ικανοποιητική κεφαλοποίηση σύμφωνα με τους κανόνες που υποτίθεται ότι έσφιξαν, γίνανε πολύ πιο απαιτητικοί όσον αφορά τους τραπεζίτες μετά την καταστροφή του 2008. Οι κεντρικές τράπεζες γνωρίζουν πλήρως το μοντέλο, το business model, το μοντέλο με το οποίο λειτουργούν όλες αυτές οι τράπεζες, οι οποίες καταραίουν σήμερα. Τότε γιατί δεν έκαναν κάτι για να αποτρέψουν αυτή την κατάρρευση, παράδειγμα της Credit Suisse? Επειδή το μοντέλο λειτουργίας που σήμερα καταραίει, όχι μόνο στην Ελβετία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, το γέννησαν οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες. Μαζί με τα κράτη και τις κυβερνήσεις. Από το 2008 και μετά, στην προσπάθεια των G7 κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών να διασώσουν τους τραπεζίτες και τις τράπεζες μαζί, χρησιμοποιήθηκε αυτή η δυτή στρατηγική που εμείς στο ΜέΡΑ25 την ονομάζουμε σοσιαλισμός για τους τραπεζίτες. 35 τρισεκατομμύρια δολάρια τυπώθηκαν για τη διάσωση των τραπεζών. Αν δεν είναι αυτό σοσιαλισμός για τραπεζίτες, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πούμε. Και ταυτόχρονα λιτότητα για τους περισσότερους των πολιτών
στις περισσότερες πολιτείες, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχεις συμπίεση της ενεργού ζήτησης, συμπίεση των επενδύσεων, συνδυασμός. Χαμηλές επενδύσεις, τεράστια ρευστότητα, αρνητικά επιτόκια, δηλητηριασμός του χρήματος. Τι σημαίνει δηλητηριασμός του χρήματος, κύριε Υπουργέ? Σημαίνει ότι από το 2009 και μετά αυτός ο συνδυασμός, αυτό το μείγμα πολιτικής, ουσιαστικά μας έφερε σε μια κατάσταση, έφερε τον καπιταλισμό σε μια κατάσταση που πλέον δεν υπάρχει ένα επιτόκιο από το 2009 μέχρι σήμερα, ένα νούμερο, 3,6%, 2,8%, 4,3%, δεν υπάρχει ένα νούμερο που ταυτόχρονα να εξασφαλίζει σταθερότητα τιμών και σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Είτε θα είναι περισσότερο ψηλό από ό,τι απαιτεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, είτε θα είναι λιγότερο χαμηλό ή χαμηλότερο από αυτό που απαιτεί η σταθερότητα των τιμών. Οι τραπεζίτες βεβαίως το γνωρίζουν αυτό. Και γνωρίζουν, γελώντας με εσάς τους κυβερνώντες, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελβετία, γνωρίζουν ότι θα τους διασώσετε. Ότι οι κυβερνώντες τελικά είναι στο χέρι τους. Και το βλέπετε αυτό. Η Credit Suisse ήταν μια ξεκάθαρη διάσωση. 10 δισεκατομμύρια έβαλε το κράτος από την τσέπη του και άλλα 108 δισεκατομμύρια η Κεντρική Τράπεζα. Το ίδιο σημαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο θα συμβεί και στη Γερμανία και στη Γαλλία αύριο μεθαύριο. Και εσείς, κύριε Στέκουρα, εσείς βγαίνετε και λέτε ότι είναι θωρακισμένες οι τράπεζες μας. Δεν ήταν η Credit Suisse, είναι η Πειραιώς. Οι τράπεζες, όχι μόνο οι ελληνικές, όλες τις ευρωζώνες, είναι σχεδιασμένες στη βάση ενός μοντέλου που τις καθιστά, by design που λένε, σχεδιασμένα μη ασφαλής. Και το τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και μιας κρατεάς Ελβετίας, είναι ανίκανο να λειτουργήσει με κανόνες αγοράς. Οι Ελβετοί έχουν ένα κράτος το οποίο έχει τη δυνατότητα να διασώσει μια Credit Suisse. Εσείς δεν έχετε καμία δυνατότητα να διασώσετε οτιδήποτε. Ο μόνος τρόπος να παραμείνουν ασφαλείς οι καταθέσεις των Ελλήνων καταθετών είναι μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μέσα από τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει κουμάντο, οι τραπεζίτες εδώ το γνωρίζουν. Πήγατε χθες και τους μιλήσατε. Είχατε πάει 14 Δεκεμβρίου μάλιστα και υποτίθεται ότι είχατε έρθει και σε σύγκρουση γιατί τους απαιτούσατε τους τραπεζίτες να υπάρξει μια πιο φιλική στάση τους απέναντι στους δανειολήπτες. Σας κλεβάζουν, κύριε Υπουργέ. Δεν έχετε τίποτα ούτε να τους προσφέρετε, ούτε με το οποίο να τους απειλήσετε. Για αυτούς είσαστε ένας τροχονόμος. Αυτή είναι η ουσία της χρέοδουλοπαρικίας, του γεγονότος ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν κυβερνήσεις. Υπάρχουν επιτετραμμένοι της Φραγκφούρτης και των Βρυξελών. Όλες οι διαβεβαιώσεις που καταλαβαίνω γιατί τις δίνετε στον κόσμο περί ασφάλειας είναι κάλπικες. Ούτε θέλετε να κάνετε κάτι για να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια, για παράδειγμα στους δανειολήπτες, αν το θέλατε δεν θα ψηφίσατε τον Ηρακλή, ούτε μπορείτε από τη στιγμή που ψηφίσατε τον Ηρακλή, από τη στιγμή που λέτε ναι σε όλα, αυτά τα οποία σχεδιάζονται χωρίς εσάς, για εσάς. Το πρόβλημα δεν είναι βέβαια ελληνικό. Απλά εμείς είμαστε η πιο υπερχρεωμένη, η πιο σαθρή πολιτεία εντός αυτού του ευρωζωνικού θαύματος. Το πρόβλημα είναι καθαρά ευρωζωνικό. Αυτή τη στιγμή η κυρία Λαγκάρντ δεν έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονα να δαμάσει τον πληθωρισμό και να σταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης. Δεν είναι ότι δεν έχει τη διάθεση η γυναίκα, μια χαρά διάθεση έχει. Δεν έχει τη δυνατότητα μετά από 13 χρόνια συνδυασμού σοσιαλισμού για τους τραπεζίτες και λιτότητα για την πλειοψηφία όλων των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία λύση, η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να εφαρμοστεί, γιατί εμείς πάντοτε μιλάμε στο πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων που ξεκινάνε από την Ευρώπη, πάνε στην Ελλάδα και μετά ξανακαταλήγουν στην Ευρώπη, θα ήταν για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διαθέσει ένα ψηφιακό λογαριασμό σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό θα σήμαινε πραγματική ασφάλεια καταθέσεων. Τεχνικά είναι πολύ εύκολο πια. Παλιότερα δεν γινόταν.
Παλιότερα ο μόνος τρόπος να διαχυθεί το χρήμα και η νομισματική πολιτική μιας πολιτείας ήταν μέσα από τις ιδιωτικές τράπεζες. Μέσα από τα κισέ τους, μέσα από τα ATM τους, μέσα από τα καταστήματά τους και τα υποκαταστήματά τους. Σήμερα κάλλιστα θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διαθέσει ένα ψηφιακό πορτοφόλι σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη, να μπορεί να μεταφέρει τα χρήματά του, τα χρήματά της σε αυτό, και τότε θα υπήρχε πραγματική ασφάλεια και τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μάλιστα θα είχε και έσοδα, γιατί θα είχε υποκαταστήσει το μονοπόλιο του καρτέλ των υποπτώχευση, μόνιμα υποπτώχευση τραπεζιτών. Παρεπιπτόντως, αυτά δεν τα λέει μόνο το Μέρα 25. Διαβάστε το άρθρο του χτες στους Financial Times του Μάρτιν Γουλφ. Βέβαια, αυτό δεν είναι στη διακριτική μας ευχαίρεια, αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Εδώ τι θα έπρεπε να γίνει? Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να γίνει είναι η κατάργηση του Ηρακλή και η αντικατάστασή του από μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων, των ιδιωτικών χρεών, σαν τον Οδυσσέα, για τον οποίο έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου εμείς στο Μέρα 25, εδώ και 2 χρόνια. Ο μόνος τρόπος να προστατευτεί η πρώτη κατοικία είναι η κατάργηση της πώλησης των κόκκινων δανείων που εμπεριέχουν πρώτες κατοικίες. Συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώς δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν μπορείς και να έχεις δευτερογενή αγορά που να διαπραγματεύεται μέσα σε αυτήν ένα δάνειο που έχει εχέγγυο μέσα πρώτη κατοικία και να την προστατεύεις στην πρώτη κατοικία. Αλλιώς θα πρέπει μετά να ενεργοποιηθεί η δημόσια εγγύηση και να πάμε στην κυρία Λαγκάρ να δανειστούμε για να πάρουν τα αρπακτικά ταμεία αυτά που δεν θα πάρουν από την αγορά του Ηρακλή. Σήμερα θα μπορούσατε να το έχετε κάνει αυτό. Δεν το κάνετε γιατί ακολουθείτε ξεκάθαρα τις εντολές εκείνων που σχεδίασαν τον Ηρακλή εκ μέρους των αρπακτικών ταμείων. Θα μπορούσατε να έχετε δώσει προστασία στους δανειολήπτες, δικαιοσύνη σε αυτούς που αποπλήρωσαν το δάνειό τους και ταυτόχρονα να έχετε κρατήσει τις υπεραξίες που τώρα φεύγουν και πάνε στα Cayman Islands κάθε φορά που σκοτώνετε στον πληστηριασμό ένα κόκκινο δάνειο. Επιλογή σας είναι να μην το κάνετε αυτό. Η δεύτερη θεσμική πρόταση του Μέρα 25 είναι η δημιουργία ενός συστήματος δημοσιονομικών συναλλαγών, το οποίο θα πατάει πάνω στο TaxisNet, το οποίο θα επιτρέπει τις δωρεάν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα από το TaxisNet, αυτό που κάποτε είχα ονομάσει παράλληλο σύστημα πληρωμών. Είναι αυτό που μπορείς να κάνεις μέσα στον ελλαδικό χώρο, το οποίο θα έπρεπε να το έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρέχοντας ψηφιακούς λογαριασμούς στους πολίτες. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε να το κάνουμε εμείς. Δωρεάν συναλλαγές, ασφάλεια των συναλλαγών, σπάσιμο του μονοπόλιου των πληρωμών του τραπεζικού συστήματος. Η μόνη χαμένη από αυτές τις δύο θεσμικές προτάσεις μας, από την αντικατάσταση του Ηρακλή με τον Οδυσσέα και τη δημιουργία αυτού του συστήματος δημοσιονομικών συναλλαγών που το ονομάζουμε Δήμητρα, η μόνη χαμένη θα ήταν τα funds και οι τραπεζίτες που σας κρατάνε από το λαιμό, που σας χλεβάζουν, που σας κοροϊδεύουν, που πάτε δήθεν να τους πιέσετε να είναι ευγενέστεροι απέναντι στους δανειολήπτες και πραγματικά γελάνε στο πρόσωπό σας. Αυτά ακούν βεβαίως από εμάς το Μέρα 25, κύριε Σταϊκούρα, οι τραπεζίτες, οι φίλοι σας, τα αρπακτικά και μας μισούν. Και με μισούν προσωπικά. Εγώ προσωπικά αγαπώ το μίσος τους, το αγκαλιάζω, το θέλω, γιατί το προτιμώ από τη χλέβη που δείχνουν στο πρόσωπό σας. Ξέρω ότι όταν θα πάρετε το λόγο θα πείτε, μα νάτος πάλι αυτός που έκλεισε τις τράπεζες. Τις τράπεζες, κύριε Σταϊκούρα, και το ξέρετε αυτό, τις έκλεισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόνο και μόνο για να παραμείνουν στο σβέρκο του ελληνικού λαού οι ίδιοι ολιγάρχες, οι ίδιοι τραπεζίτες, μαζί με κάποιους εγκληματίες σαν τον κύριο Πόλσον που έχει πάρει την τράπεζα του Πειραιός, ο οποίος θα έπρεπε ως εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάποιο supermax prison στις ΗΠΑ, να σας χλεβάζει τώρα κρατώντας την τράπεζα Πειραιός. Για να μείνουν αυτοί στην εξουσία του τραπεζικού συστήματος, έκλεισαν το 2015 τις τράπεζες. Για να μετατρέψουν, να συνεχίζουν να λειτουργούν την Ελλάδα μας ως ένα δυστοπικό εργαστήρι λιτότητας πολιτικών, που εμείς τους προειδοποιούσαμε
τους συντρόφους μας, συνοδοιπόρους μας, φίλους μου, συμπολίτες μας στη Γαλλία, στη Γερμανία. Αυτά τα οποία φτιάχνουν εδώ, σε αυτό το δυστοπικό εργαστήρι, θα τα εξάγουν σε εσάς όπου να είναι. Ιδού λοιπόν γιατί γίνονται αυτά που γίνονται στους δρόμους του Παρισίου σήμερα. Γιατί ο γαλλικός λαός είναι στους δρόμους και διαδηλώνει. Η ίδια πολιτική η οποία εκθράφηκε εδώ από το 2010 και μετά γύρω φέρνει τους λαούς της Ευρώπης και σκοτεινιάζει τον μέλλον των παιδιών μας. Των παιδιών μας στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα. Εμείς, το ΜΕΡΑ25, είμαστε και παραμένουμε ταγμένοι με τους λαούς της Ευρώπης, ανυπάκουοι, ανυπότακτοι, την ώρα που εσείς λέτε ναι σε όλα. Έχει όμως ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς το διεθνή οικονομικό τύπο, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σοβαρή ανάγνωση του τι συμβαίνει σε αυτό το τόπο. Μπορεί και να το αναφέρετε και είμαι σίγουρος ότι όταν το διαβάσετε χαρήκατε. Το Bloomberg έγραψε σήμερα, χθες ήταν για την ακρίβεια, σήμερα μεταφράστηκε και από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα άρθρο θριαβολογούν για την ελληνική οικονομία. Επιβεβαιώνει ότι, και αυτά που λέτε εσείς, ότι οι επιδόσεις, λέει, της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετικές. Έχουμε, λέει, ανάπτυξη, όπως λέτε και εσείς κύριε Σταϊκού, μεγαλύτερη από εκείνη και ισχυρών οικονομιών της Ευρώπης. Καλά, καταρχάς, όποιος το διαβάζει αυτό, θα πρέπει να πανικοβληθεί. Για την τελευταία φορά που το λέγανε αυτό, ήταν το 2005. Θυμάστε, που χαιρόσασταν όλοι εδώ μέσα, ότι είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από τη Γερμανία. Είχαμε όντως 5%. Πραγματικό. ΑΕΠ ανέβαινε 5% όταν στη Σορογερμανία ανέβαινε με 1,5%. Και χαιρόσασταν εδώ. Ήταν και ο κύριος Αλογοσκούφης. Μιλάγατε για θωρακισμένες οικονομίες. Πετάγατε. Ο κύριος Σιμίτης, ο οποίος μίλαγε για την Ελλάδα στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Τα ίδια πράγματα λένε σήμερα. Επιβεβαιώνουν την κατάντια σας και την κατάντια μας, λούζοντάς σας με εύσημα εκ του πονηρού. Κοιτάξτε, αν είσαι ταμείο, fund, με έδρα είτε της Μπαχάμες, είτε το Λονδίνο, είτε το Τζέρσι, δεν έχει σημασία. Η Ελλάδα είναι πραγματικά ένα μεγάλο success story για σένα, για το ταμείο. Γιατί έρχεσαι στο Ελλαδιστάν και αγοράζεις από τον Ηρακλή ένα κόκκινο δάνειο των 100.000 για 3.000. Το σκοτώνεις για 20 και έχεις πάρει 17.000 και τα έχεις βάλει στα Cayman Islands. Χειροκροτάς τον κύριο Σταϊκούρα. Χειροκροτάς τον κύριο Τσίπρα που ξεκίνησε την δευτερογενή αγορά των κόκκινων δανείων. Παίρνεις ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου με 4,5% επιτόκιο. 4,5%. Όταν το γερμανικό σου δίνει 2,5. Και έχει την κυρία Λαγκάρντ, η οποία σου σφυρίζει στο αυτί ότι μην ανησυχείς. Πάρε εσύ αυτό το spread, βάλ' το στην τσέπη, εγώ θα στο καλύψω όσο ο κύριος Σταϊκούρας αυξάνει το ρυθμό των πληστηριασμών και των εξώσεων των ανθρώπων από τα σπίτια τους. Γιατί να μην σας δοξάσουν, κύριε Σταϊκούρα, ή του Bloomberg, θησαυρίζουν από εσάς την ώρα που εσείς επιβάλλετε στον ελληνικό λαό μία δυναμική συρρήκνωσης. Μία δυναμική και μία πραγματικότητα χρεοδουλοπαρικίας. Γιορτάζουν τα πάντα. Τον κρυμμένο πληθωρισμό, τα σπρέτς των ομολόγων και την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση αυτής της χώρας από πολιτικές που την ερημοποιούν. Φεύγετε, κύριε Σταϊκούρα, από την κυβέρνηση, όσον ούπο έχουμε εκλογές, αφήνοντας πίσω όχι μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων, αλλά μια Ελλάδα του 85-90% του πληθυσμού που είναι κολλημένη στην όπισθεν και μια άλλη Ελλάδα της ξέφρενης έμπροσθεν εσκροκέρδειας των ολιγαρχών. Ένας ταξιτζής πρόσφατα, προχτές, δεν μπορώ να οδηγήσω τη μηχανή αυτές τις μέρες και γι' αυτό παίρνω ταξί, μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει για το δικό του ΑΕΠ, το δικό μου όμως δεν τα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα. Για τον πολύ κόσμο, χρέος, τα ελλείμματα τα οποία συνεχώς όλο
και θα δημιουργούν συνθήκες για νέα μέτρα. Αυτό που εσείς ονομάζετε επενδύσεις, που δεν είναι τίποτα άλλο από το ξεπούλημα της Ελλάδας, το είπε και ο κύριος Σιμίτσης. Πραγματικά μια εξέπληξη. Είπε και μια φορά κάτι σωστό. Ότι όλα αυτά που εσείς γιορτάζετε ως επενδύσεις δεν είναι τίποτα άλλο από ξένους που έρχονται και αγοράζουν ό,τι βρουν, αυξάνοντας την εξάρτηση και χωρίς καμία σοβαρή επένδυση στον παραγωγικό ιστό αυτής της χώρας. Λέει λασία με άλλα λόγια. Προχωράμε ακάθεκτα σε εκλογές. Κάποια στιγμή θα γίνουν, θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Υπάρχει μια πλήρης αναντιστοιχία μεταξύ του λαϊκού αισθήματος και ημών, το ημών με ύψιλον. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, προχωράμε σε μια συγκυβέρνηση λόγω της άρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων για μια προγραμματική σύγκληση σε προοδευτική κατεύθυνση. Προχωράμε σε μια συγκυβέρνηση των τριών μνημονιακών κομμάτων μετά τη δεύτερη εκλογή, που θα είναι ειδικού σκοπού, ο ειδικός σκοπός η συνέχιση της ερημοποίησης κάτω από τον ναι σε όλα στους τέως τροϊκανούς. Σας ευχαριστώ.